Κυρίε και κύριοι, η πασίγνωση η τραγουδίστρια κατηγορείται για απάτη η αστυνομική σχημάτη αντικογραφία σε βάρο τη, καθώ με πλαστά έγγραφα ήθελε να πάρει επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Μασταδονάκη να μα δώσει λεπτομέρειε. Κατερίνα. Παναγιώτη, κυρίε και κύριοι, η γυναίκα λοιπόν που μεσουρανούσε κάποτε με πασίγνωστα σουξέ, σύμφωνα με του αστυνομικού, εμφανίστηκε ω σπουδαία χημικό που είχε μάλιστα πτυχίο και από πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Όπω υποστηρίζουν όμω οι αστυνομικοί, το πτυχίο αυτό ήταν πλαστό Μαζί λοιπόν με το σύντροφό τη ε, Είχαν εμφανιστεί με πλαστά δικαιολογητικά Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί Και προσπάθησαν να, να αποσπάσουν χρήματα Περίπου 73.000 ευρώ Χρήματα που αφορούσε σε μια επιχορήγηση Από τα γνωστά προγράμματα του ΕΣΠΑ Αυτά που είναι για την ανάπτυξη Κατερίνα ναι. Και κάποιοι φροντίζουν να πάνε να τα κλέψουν αυτό ακριβώ, Παναγιώτη, πρόκειται για τη νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα. Για αυτά τα προγράμματα πρόκειται. Και προσπάθησαν λοιπόν, όπω αναφέρουν οι αστυνομικοί, με πλαστά έγγραφα και πτυχία σπουδών, να πάρουν 73.000 ευρώ. Λίγοι α Ε, Πρόκειται, Παναγιώτη, οι αστυνομικοί ε, σχημάτισαν δικαιογραφία εναντίον και τριών ατόμων. Πρόκειται για τα άτομα που έλεγξαν τα, τα πιστοποιητικά και ενέκριναν το δάνειο. Δηλαδή, η γνωστή τραγουδίστρια και ο σύντροφό τη ε, αποκαλύφθηκαν ανέβηκαν αναφέρουν οι αστυνομικοί λίγο πριν παραλάβουν από την τράπεζα τα χρήματα, τις 73.000 ευρώ. Κατερίνα Μαστραδονάκη, ευχαριστούμε πολύ.